«Τα πάντα ρί», είπε εκείνος ο αρχαίος φιλόσοφος, ο Ηράκλητος, ο επωνομαζόμενος και σκοτεινός. Και σήμερα με τον Άγγελο Ροδαφινό συζητάμε για τις αλλαγές. Αλλαγές και στον εαυτό μας, αλλά και στην κοινωνία. Και μας λέει ο Άγγελος τώρα ότι υπάρχει ένας αλληλοεπηρεασμός ανάμεσα στον εαυτό μας και στο περιβάλλον. Οικογενειακό, κοινωνικό, οικονομικό κτλ. Δεν μπορούμε να είμαστε Ρομπινσόν Κρούσι της αλλαγής σε ένα ξερονήσι μόνοι μας, αλλά πρέπει να έχουμε και την επίδραση ενός περιβάλλοντος που μας βοηθάει, μας ενισχύει και εμείς με τη σειρά μας το βοηθάμε να αλλάξει. Έλεγες λοιπόν αυτή την αλληλεπίδραση, ναι, περιβάλλοντος και ατόμου για να αλλάξουμε. Και επειδή είμαστε και λίγο μετά την πρωτοχρονιά και τον Ιανουάριο που όλοι θέτουμε στόχους, όντως όταν ρωτήσεις τον κόσμο αν θέλει να αλλάξει, όλοι θα πούνε ναι, θέλω να αλλάξω. Αν τους αρέσει η αλλαγή, ναι, μας αρέσει η αλλαγή, θέλουμε να αλλάξουμε. Αλλά κανένας δεν είναι και πολύ διατεθειμένος ή δεν ξέρει πώς να αλλάξει. Πολλοί από εμάς ζούμε ζωές που δεν μας αρέσουν. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Νομίζω σε δικό σου βιβλίο το έχω δει. Είναι δύο εικονίτσες. Ρωτάει, ας πούμε, ο δάσκαλος, ο μιλητής, θέλετε, είστε υπέρ της αλλαγής? Ναι, σηκώνουν όλοι χέρια. Ναι. Στη δεύτερη εικόνα ρωτάει ο δάσκαλος, ποιος θέλει να αλλάξει? Δεν σηκώνει κανείς χέρια. Έτσι ακριβώς. Όχι, ο κόσμος θέλει να αλλάξει. Αυτό είναι ένα αστείο, ωραίο. Ο κόσμος θέλει να αλλάξει και ξεκινάμε όλοι και βάζουμε στόχους. Το δυσάρεστο είναι ότι 20% αυτών πετυχαίνουν τους στόχους τους. Μέχρι το Φεβρουάριο, ας πούμε, το 80% θα τα έχει παρατήσει. Το ευχάριστο είναι ότι αν καθίσουμε και διαβάσουμε και προσέξουμε κάποια πράγματα, μπορούμε να αλλάξουμε και να βελτιώσουμε πολλά πράγματα στη ζωή μας. Αυτό όμως που λέγαμε προηγουμένως είναι ότι ενώ πριν η έμφαση ήταν στο άτομο και στη θέληση, τώρα η έμφαση είναι στο περιβάλλον. Και θα δώσω ένα παράδειγμα. Εγώ θέλω να χάσω κιλά και γυρνάω στο σπίτι, είμαι αποφασισμένος, έχω κουραστεί βέβαια από την μεγάλη μέρα μου, έχω πάρει πολλές αποφάσεις και η δύναμη της θέλησης έχει πέσει, είναι σαν ένας μυς ο οποίος κουράζεται. Έχω πάρει, ζωρίστηκα για να απαντήσω αυτό, για να σκεφτώ εκείνο, για να κάνω εκείνο, κρατήθηκα, γυρνάω στο σπίτι. Θέλω να προσέχω τι τρώω, ανοίγω το ψυγείο και μέσα είναι γεμάτο ρεβανί βερίας, κανταήφια τρίγωνα από το πανόραμα, η μητέρα μου έχει στείλει τα σχετικά. Το περιβάλλον λοιπόν δεν με βοηθάει. Θυμάμαι στην Αυστραλία ένα τρίκ που κάνανε οι γονείς εκεί πέρα. Στο τραπέζι επάνω είχανε πλημμένα φρούτα. Έτοιμα πλημμένα φρούτα. Γιατί το σοκολατάκι το κάνεις έτσι και το τρως. Δεν χρειάζεται τίποτα. Το φρούτο θέλει να βρέξει τα χέρια σου, να πας εκεί. Αυτό ήταν έτοιμα πλημμένο. Οπότε το παιδί πήγαινε τσάκα, πήγαινε το φρούτο εκείνη τη στιγμή. Έχει τέτοιες επιλογές πολλές. Θα πρέπει λοιπόν για να χάσουμε κιλά πρώτα να κάνει δίαιτα το σπίτι μας. Αυτό είναι το περιβάλλον. Ναι, καλό. Αν θες να χάσεις κιλά, πρώτα το σπίτι. Γιατί οτιδήποτε υπάρχει μέσα στο σπίτι, σας εγγυώμαι ότι κάποια στιγμή θα το φάτε. Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Ναι. Άρα λοιπόν το ίδιο είναι και όταν λέμε για το περιβάλλον σε όλους τους τομείς. Θέλω να γίνει κάτι, πρέπει να βοηθά το περιβάλλον. Θέλω να τρέξω, θα πρέπει να βοηθήσει το περιβάλλον. Έλεγε κάτι καλό για τα κηλικία των, ναι, σχολείων. Τα παιδάκια, για παράδειγμα, αυτή είναι μια από τις τεχνικές nudging. Nudging είναι ένα βιβλίο που έγραψε ένας πήρε Νόμπελ, ο Θέιλερ, το οποίο σημαίνει σε σμπρώχνω τη στιγμή που χρειάζεται. Δεν σου επιβάλλω, απλά σου θυμίζω. Δεν είπες ότι. Ναι. Στα παιδάκια, μια λοιπόν, στο κηλικείο. Ναι. Motivation. Ναι, αλλά είναι μια υπενθύμηση πιο πολύ. Ναι, μια υπενθύμηση τη στιγμή που τη χρειάζεσαι. Όταν το παιδάκι πάει στο κηλικείο και προσπαθεί να αποφασίσει τι θα φάει για να χωρέσει την πείνα του, το κηλικείο μπορεί να οργανωθεί αλλιώς και να έχει μπροστά και στα ράφια και εδώ και εκεί να είναι οι καλές στροφές, τα φρούτα κτλ. Και πίσω στο βάθος να είναι οι κακές στροφές. Μην βρε, παιδί μου, τα γαριδάκια που, ναι, έχουν και τρανς λιπαρά και είναι ό,τι πιο καταστροφικό κυκλοφορεί στο αίμα σου αυτή τη στιγμή και με παίρνουμε και τα δίνουμε και στα παιδιά μας. Φάε τώρα να σου κόψει την πείνα. Δώσε ένα μιλαράκι, μια μπανανούλα. Ναι. Καθάρισε του την κιόλα στο μήλο, καθάρισε του το. Και ξέρουμε ότι όταν θέλεις να αλλάξεις κάτι, θα πρέπει να βρεις κάτι που να το αντικαταστήσεις. Δηλαδή, η συμπεριφορά η οποία σου δίνει τη ζάχαρη που χρειάζεσαι, θα πρέπει να βρεις κάτι που να σου δίνει την αντίστοιχη αίσθηση.
Και αυτό γίνεται. Αντί για σοκολάτα, ζάχαρη κτλ., παίρνεις μια μπανάνα, τη βάζεις μέσα σε γιαούρτι. Αλλά αυτά θα πρέπει να είναι εύκολα. Ναι. Θα πρέπει η καλή συμπεριφορά να είναι εύκολη και η κακή συμπεριφορά να είναι δύσκολη να την κάνεις. Mm-hmm. Αυτές είναι λοιπόν κάποιες μικρές τεχνικές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Και μια φορά θυμάμαι που έλεγες μην τρώτε ενώ βλέπετε τηλεόραση, διότι ξεχνιέστε και αρχίζετε και αδειάζετε όλο τον πόλο με τα popcorn ή με τα γλυκά ή με τα στρεγάλια, τα έτσι, τα αυτά. Ναι. Επίσης έλεγα ότι έρευνες βρήκαν ότι τα γλυκά δεν παχαίνουν. Δεν ξέρω να το θυμάστε. Τα γλυκά, ναι, μπορεί να ησυχάσετε. Τα γλυκά δεν παχαίνουν. Ναι. Εσείς παχαίνετε. Ναι, σωστά. Εμείς παχαίνουμε, όχι τα γλυκά. Και σωστά. Το άλλο που λέγαμε αστειευόμενοι τότε ήταν για τις κυρίες. Αφήστε τον άντρα σας να πάει για δείπνο με άλλη. Μα τι, γιατί θα βγει με την άλλη, θα φάει, θα παχύνει και θα ξαναγυρίσει. Συγγνώμη. Θα φάει, δεν θα τον αρέσει η άλλη. Τον πέρασα. Αφήστε τον άντρα να βγει με άλλες. Γιατί, ναι. Γιατί θα φάνε οι άλλες πολύ, θα παχύνουν και μετά δεν θα αρέσουν στον άντρα και θα γυρίσουν σε εσάς. Σωστό. Είναι μια μέθοδος για να σώσει το γάμο σου. Πηγαίνετε με άλλες. Αφήστε τον άντρα να βγει με άλλες. Να σοβαρευτούμε ξανά όμως πάλι. Αν θέλει λοιπόν κάποιος να αλλάξει πραγματικά μια συμπεριφορά, θα πρέπει να ακολουθήσει κάποια βήματα. Και αυτό το ταξίδι θα είναι πιο εύκολο αν ακολουθήσει τις οδηγίες, ας πούμε, που δίνουμε. Υπάρχει μάλιστα στην ιστοσελίδα μου μία φόρμα, ένα ερωτηματολόγιο που το συμπληρώνεις, πολύ εύκολο, πολύ γρήγορο, μία σελίδα που σε βάζει και απαντάς κάποια βήματα. Και το πρώτο βήμα, όπως πάντα, είναι το awareness. Τι θέλεις να αλλάξεις. Mm-hmm. Έτσι, αφού καταγράψεις το πρώτο βήμα, τι θέλεις να αλλάξεις, το δεύτερο βήμα είναι ποιος μπορεί να σε βοηθήσει. Και εκεί συνήθως ο κόσμος λέει, θα το κάνω μόνος. Όχι, δεν είναι. Μπορεί να χρειαστεί να διαβάσει κάτι παραπάνω για, πάμε ξανά στο φαγητό, για τη διατροφή. Μπορεί να χρειαστεί κάποιος γυμναστής. Μπορεί να χρειαστεί κάποιος διαιτολόγος. Ένα τρίτο βήμα είναι τι εμπόδια μπορεί να συναντήσεις. Πρέπει να τα καταγράψεις και να προβλέψεις. Τι θα κάνω αν αυτό. Και εκεί θα πρέπει να μάθεις ότι αν γλιστρήσεις μια φορά, το θέμα είναι να ξανασηκωθείς. Δεν είναι δηλαδή. Είναι μια τρύπα στην οποία πέφτουμε και λέμε. Όλοι οι μεγάλοι της ιστορίας έχουν γλιστρήσει πάνω από μια φορά στη ζωή τους. Ναι. Και εκείνος ο Αβραάμ Λίνκολν, ας πούμε, μέχρι τα 60 τόσα του γλιστρούσε έως που έγινε πρόεδρος της Αμερικής και νικητής ενός εμφυλίου πολέμου. Ναι. Τον προηγούμενο, τον 19ο αιώνα. Ναι, ωραία. Άρα το τρίτο βήμα είναι να προβλέψεις τι μπορεί να συμβεί και να αναγνωρίσεις πότε συμβαίνει, πότε πέφτεις σε αυτή την παγίδα ή σε αυτή τη συμπεριφορά. Όταν βγαίνω με τους φίλους μου, με την παρέα μου, πηγαίνουμε και τρώμε μέχρι αργά το βράδυ. Όχι, θα πρέπει να διαλέξεις τέταρτο βήμα, buddies, δηλαδή κάποια άτομα τα οποία να σε τραβήξουν προς την σωστή συμπεριφορά και όχι προς τα κάτω. Είναι εκείνο που λέγαμε ότι ο ναρκωμανής που έκανε απεξάρτηση πρέπει να κόψει και τις παρέες τις παλιές, γιατί μπορεί να τον τραβήξουν πολύ εύκολα ξανά στα ναρκωτικά. Ναι, γι' αυτό που λέω, που λένε μάλλον, αν θέλεις να κάνεις παρέα με τους αετούς, αν θέλεις να πετάξεις με τους αετούς, μην κάνεις παρέα με τους γαλοπούλες. Και επειδή είμαστε ο μέσος όρος των 5 ατόμων με τα οποία κάνουμε παρέα, όπως είπε και ο Jim Rohn, προσέξτε με ποιους κάνετε παρέα. Θα πρέπει να είναι άτομα από τα οποία μαθαίνουμε, άτομα από τα οποία μας τραβάνε, μας βοηθούν να κάνουμε τις σωστές συμπεριφορές. Ένα πέμπτο βήμα θα είναι να καταστρώσεις ένα πλάνο. Δεν μπορεί να πεις θα βελτιώσω το σώμα μου χωρίς να έχεις ένα πλάνο συγκεκριμένο. Και να λες Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και συγκεκριμένες ώρες. Θα το βάλεις στο ημερολόγιο και θα πεις εκείνες τις ώρες θα πάω για γυμναστική. Αν το κάνεις έτσι και λες θα γυμνάζομαι 3 φορές τη βδομάδα, είναι λίγο δύσκολο. Θα πρέπει να είναι συγκεκριμένο. Αυτά τα έκανα μάλιστα και σε ένα μάθημα στο Αμερικάνικο Κολέγιο πριν πολλά χρόνια και στη συνέχεια στο City College και μετά στην Αυστραλία και τώρα στην Κύπρο. Και είδαμε ότι πετυχαίνουν. Το έχουμε δοκιμάσει και έχουμε δει σε διάφορες συμπεριφορές. Και κόψιμο τσιγάρου και κιλά και γυμναστική και τηλεόραση και νύχια. Και είναι απλά, ναι, απλά βηματάκια. Ναι. Βέβαια, χρειάζεται δέσμευση στο στόχο σου να αλλάξεις. Ξεκάθαρο στόχο και δέσμευση στο στόχο να αλλάξεις. Και ξέρω εγώ, παιδί μου, θυμάμαι που έλεγε σαν πεινάσεις, πάρε ένα φύλλο, δύο φύλλα από μαρουλάκι και ροκάνισέ τα λίγο-λίγο. Πάρε ένα μιλαράκι να φας και δεν είναι ανάγκη να πλώσεις το χέρι σου να πάρεις. Πιες νερό. Ναι. Τέλεια. Είπες ότι πρέπει να κάποιος να δοθεί, να αποφασίσει. Εκεί λοιπόν είναι το έκτο βήμα που βάζουμε μια ενίσχυση και μια τιμωρία.
Και η ενίσχυση είναι κάθε φορά, κάθε εβδομάδα που κάνω τις συμπεριφορές που θα έπρεπε να κάνω. Πήγα τρεις φορές στο γυμναστήριο, περπάτησα πέντε φορές, ξέρω, 30 λεπτά την ημέρα. Θα έχω μια ενίσχυση κάθε φορά. Δεν θα περιμένω στο τέλος του στόχου. Κάτι σαν επιβράβευση. Επιβράβευση. Λες μπράβο στον εαυτό σου. Ναι, ναι. Μπράβο μου, πέτυχα. Αντίστοιχα, δουλεύει και η τιμωρία. Δηλαδή, θα βάλω και ένα κομμάτι ενίσχυσης, θα βάλω και ένα κομμάτι τιμωρίας. Αν δεν το κάνω, και εκεί βάζουμε παραδείγματα όπως. Θα δώσω ωραίο παράδειγμα. Όταν δεν φάω, δεν κάνω τη διατροφή που θα έπρεπε να κάνω, βάζω τον εαυτό μου σαν τιμωρία στο τέλος της εβδομάδας να φάω μια κονσέρβα για σκυλιά. Για παράδειγμα. Ναι. Τώρα, τι πρόβλημα υπάρχει. Ναι. Όταν εγώ δίνω την τιμωρία στον εαυτό μου. Σκληρή τιμωρία. Ναι. Για παράδειγμα. Όταν εγώ δίνω την τιμωρία. Λες δικιά μου η τιμωρία, ό,τι θέλω την κάνω. Ναι, και δεν την κάνω. Άρα το καλύτερο ακόμα είναι να βάλω κάποιον άλλον, να, κάποιο βοηθό, ας πούμε, να επιβάλλει την τιμωρία σε μένα. Θα πλύνω τα πιάτα. Θα φάω την κονσέρβα. Και μάλιστα ο Ρόμπινς μου φαίνεται είχε πει, έβαλε έναν φίλο του, του έδωσε 50 ευρώ και του λέει κάθε φορά που δεν θα κάνω αυτό, στο τέλος της εβδομάδας θα στέλνεις τα 50 ευρώ στο κόμμα που δεν μου αρέσει. Ναι. Και εγώ θα τσατίζω και θα λέω όχι, δεν θα ξαναγίνει αυτό. Πρωτότυπη τρόπη. Ένα τελευταίο βήμα είναι η ημερομηνία. Ο στόχος πότε θα επιτευχθεί. Γιατί χωρίς ημερομηνία είναι ένα όνειρο. Τότε ο στόχος είναι μια επιθυμία, ένα όνειρο, ναι. Και έχει και πολλά μικρά παρελκόμενα αυτό εδώ. Δηλαδή έχει το συμβόλαιο του Οδυσσέα, για παράδειγμα, Ulysses Contract που λέγεται. Αυτό τι είναι. Αυτό είναι να βεβαιωθείς, όπως ο Οδυσσέας με τις σιρήνες, έτσι είναι, που ήθελε να ακούσει το τραγούδι. Που τον δέσαν στο κατάρτι. Αλλά ναι, αυτό, αλλά θα παρασυρώταν. Και οι άλλοι λοιπόν τους έβαλε ο Ασπίδες, δεν ξέρω πού τους βρήκε. Αλλά τον ίδιο ζήτησε να τον δέσουν στο κατάρτι. Άρα λοιπόν, ενώ υπάρχει πρόκληση, εσύ δεν μπορείς να κάνεις αυτό το πράγμα. Πού δεν θες να κάνεις. Δηλαδή, δένεις τον εαυτό σου με ένα συμβόλαιο, με ένα κόλπο, το οποίο θα σε εμποδίσει να κάνεις το συγκεκριμένο πράγμα. Άλλες τεχνικές είναι. Παράδειγμα, βγαίνεις ραντεβού, είσαι νεαρά κοπελίτσα και βγαίνεις ραντεβού και δεν θέλεις να κάνεις με την πρώτη νύχτα να προχωρήσεις. Ναι. Όχι, εσύ θέλεις, αυτή δεν θέλει, αλλά τι να κάνεις, πείθεσαι και εσύ. Είσαι κοπέλα, ας πούμε, λέω, από τη μεριά της κοπέλας. Ναι. Και το κάνουν αυτό. Τότε δεν βάζουν, ξέρω εγώ, τα καλά τους. Βάζουν άσχημα εσόρουχα και λένε όχι, δεν θα βγάλω τα ρούχα μου, διότι δεν θέλω να με δει έτσι. Και αυτό λειτουργεί σαν Ulysses Contract, σαν το συμβόλαιο του Οδυσσέα. Από τεχνική, από technology, τεχνολογία. Υπάρχουν εξυπνητήρια τα οποία έχουν ασύγχρονους τροχούς. Φαντάσου ένα ρολόι το οποίο, ηλεκτρονικό, το οποίο έχει τροχούς οι οποίοι γυρίζουν διαφορετικά, ή ο ένας είναι πιο μεγάλος και ο άλλος πιο μικρός. Και το οποίο όταν χτυπάει, όταν το βάλεις στις 7 η ώρα να χτυπήσει, δεν μπορείς να κάνεις έτσι να το σβήσεις, γιατί έχει πάρει μπρος και γυρίζουν οι τροχοί. Και τρινάει μες στο δωμάτιο. Και αναγκαστικά θα πρέπει να σηκωθείς, να πας να το βρεις. Άμα σηκωθείς, ξύπνησες, οπότε. Έχει τέτοια λοιπόν από άποψη τεχνολογίας. Μπορούμε λοιπόν όλα αυτά να τα κάνουμε για να αλλάξουμε τον εαυτό μας, να ρίξουμε και ένα βλέμμα πίσω μας, να δούμε τι δεν έχει πάει καλά στη ζωή μας, να βρούμε τις αιτίες γιατί δεν πήγε και να προσπαθήσουμε να τις αλλάξουμε κτλ. Αλλά ένα είναι ότι ο κόσμος δεν βάζει στόχους στη ζωή. Υπήρχε μια έρευνα που λέει μόνο το 4% των ανθρώπων προγραμματίζουν σωστά, έτσι όπως είπες, τι θέλω, επιθυμία, χρόνος, τακτική, δέσμευση στο στόχο. Και από αυτό το 4% μόνο το 1% γράφει το στόχο, γιατί ο στόχος πιάνει πιο πολύ, αποτυπώνεται όπως ξέρεις πολύ καλά, αν τον γράψεις. Γιατί ο κόσμος δεν βάζει στόχους, γιατί ο κόσμος δεν θέλει την αλλαγή. Καμιά φορά του λέμε πρέπει να αλλάξεις και λέει ναι, να αλλάξω, αλλά μετά βαριέται, φοβάται, δεν σηκώνεται από τον καναπέ. Έτσι ακριβώς. Ένα κεφάλαιό μου είναι, στο βιβλίο μου είναι γιατί ο κόσμος δεν αλλάζει. Και είναι λόγοι που τους ανέφερες και εσύ όταν κάνουμε ομιλίες. Ρωτάμε το κοινό να μας πούνε και πετάγονται διάφοροι και λένε 10 από τους λόγους, αλλά είναι 50%. Υπάρχει και βιβλίο με δικαιολογίες. Ένα βιβλίο ολόκληρο με τις δικαιολογίες γιατί δεν αλλάζουν. Όπως το είπες, ο κόσμος δεν αλλάζει γιατί φοβάται την αλλαγή, γιατί είναι κάτι καινούριο, γιατί θέλει προσπάθεια, γιατί θα κουραστεί, γιατί έτσι το κάναμε πάντα κτλ. Και αυτό το βλέπεις και στο επίπεδο του κράτους. Σαν κράτος, ξέρουμε ότι έχουμε πολλές παθογένειες και δεν αλλάζουμε. Έχουμε τη γνώση να βοηθήσουμε να τις αλλάξουμε αυτό, έχουμε τις τεχνικές. Πριν 20 χρόνια πήγαινα στα σχολεία και έκανα ομιλίες. Και εκεί τους έλεγα, έχω ένα curriculum, έχω ένα πρόγραμμα, έναν οδηγό σπουδών. Γιατί το έχω, γιατί θέλω όταν θα βγεις από εδώ να έχεις αυτές τις ικανότητες. Έτσι δεν είναι, από εδώ πρέπει να ξεκινάμε. Και να λέμε,
τι θέλω απόφυτος της έκτης δημοτικού, απόφυτος της έκτης γυμνασίου, του τρίτη λυγείου, να έχει, απόφυτος του πανεπιστημίου. Ξεκινάω από εδώ και πάω προς τα πίσω. Και αυτό που κάνουμε στα πανεπιστήμια, γιατί βοηθάω πανεπιστήμια να χτίσουν το πρόγραμμά τους, είναι ακριβώς αυτό. Λέμε τι θέλουμε απόφυτος της φυσικής αγωγής, της ιατρικής, τι θέλουμε να ξέρει. Θέλουμε να έχει τις γνώσεις για το επάγγελμά του. Και σταματάμε εκεί. Ναι. Άμα δούμε τα ελληνικά και πολλά άλλα πανεπιστήμια ή σχολεία, θέλουμε τις γνώσεις. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Θα πρέπει να δούμε τι θέλει η αγορά εργασίας, τι θέλει η κοινωνία σήμερα. Και αν υπάρχουν τέτοιες έρευνες που λένε ότι νούμερο ένα θέλουμε κριτική σκέψη. Mm-hmm. Νούμερο δύο θέλουμε επίλυση προβλημάτων. Νούμερο τρία θέλουμε soft skills. Και προς τα πίσω είναι οι γνώσεις που απαιτούνται για την ειδικότητά σου, διότι τις γνώσεις θα διαβάσεις, θα τις μάθεις. Θα τις πάρεις. Από εκεί και πρέπει αλλά το πρόβλημα να έχει συγκριτική ικανότητα. Το πρόβλημα είναι ότι τα σχολεία σε όλα τα επίπεδα και τα πανεπιστήμια κοιτάνε μόνο τις γνώσεις. Τις γνώσεις θα τα λέμε στο αντικείμενο που. Mm-hmm. Γεωγραφία. Πού είναι η κριτική σκέψη όμως μεθαύριο που θα σου χρειαστεί, γιατί αυτήν θέλει ο εργοδότης. Πού μέσα στα μαθήματά σου εσύ έκανες ασκήσεις κριτικής σκέψης επίλυσης προβλημάτων. Και όλοι ξέρετε πια, έχουμε διαβάσει τις έρευνες από το PISA που λένε ότι οι Έλληνες μαθητές σκοράρουν πολύ κάτω από το μέσο όρο. Εκεί λοιπόν πριν 20 χρόνια εγώ έλεγα ότι πρέπει να κάνουμε αλλαγές. Τι αλλαγές και πρότεινα κάποιες αλλαγές που θα έπρεπε να γίνουν. Όταν θες να φτάσεις εδώ και κάνεις αυτά που σε πάνε από εκεί, δεν θα πας προς τα εκεί. Θα πρέπει να κοιτάξεις λίγο πού σε πάνε αυτά τα βήματα. Ναι. Εκεί λοιπόν έλεγα ότι θέλουμε έμφαση στα αγγλικά, θέλουμε έμφαση στην τεχνολογία, θέλουμε έμφαση στην κριτική σκέψη, computer κτλ. Και κάποια άλλα μαθήματα πρέπει να συγκροθούν. Άκουσα για κάποιον γνωστό γνωστού τελευταία που σπουδάζει στην Αμερική με υποτροφία αστροφυσική, αλλά εκεί ένα από τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι η λογοτεχνία, η ψυχολογία, η κοινωνιολογία. Υποχρεωτικά, όχι. Που σημαίνει ότι πλάθεις έναν επιστήμονα με μια σφαιρική άποψη για την κοινωνία. Δεν τον κάνεις έναν τεχνοκράτη που κοιτάζει μόνο το αντικείμενό του. Αλλά και αυτό είναι λάθος, γιατί ένα βιβλίο δεν μπορεί να έχει όλες τις περιπτώσεις που θα δει, που θα αντιμετωπίσει στην πρακτική του ζωή. Πρέπει να έχει και κριτική σκέψη, πρέπει να έχει και μια ευρύτητα πνεύματος, πρέπει να έχει αναπτύξει και μια πρωτοβουλία για να μπορέσει να πάρει. Να κάνει τις δράσεις που χρειάζονται. Εγώ δεν θα το περιορίζω στα μαθήματα. Μπορεί να διδάξεις όλα τα μαθήματα που έχει το αντικείμενο που σπουδάζεις, αλλά να βάλεις εκεί μέσα ασκήσεις τέτοιες. Project, ναι. Κριτική σκέψη, επίλυση προβλημάτων κτλ. Επικοινωνία. Κάναμε πρόγραμμα σπουδών για την ψυχολογία. Και ένα από τα outcomes, learning outcomes, ήταν ότι ο ψυχολόγος θα πρέπει να επικοινωνεί καλά, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Όταν κοιτάξαμε πίσω στα μαθήματα καθεαυτά. Και κοιτάξαμε το assessment, την αξιολόγηση των μαθημάτων, δεν είχαμε μέσα ασκήσεις οι οποίες να δουλεύαν στα παιδιά την επικοινωνία. Τι είχαμε? Είχαμε τον καθηγητή που κάθεται και μιλάει και μαθαίνει τα παιδιά. Δεν είναι έτσι, δεν είναι η μετάδοση της γνώσης. Αυτό ήταν παλιά, πριν αιώνες. Συνεχίζεται βέβαια. Κάθεσαι εδώ και ελπίζεις ότι με κάποιο μαγικό τρόπο θα μεταδώσεις τη γνώση στα παιδιά. Δεν είναι έτσι πια. Πρέπει να είναι διαδραστικό, πρέπει να έχεις μικρό ρόλο, μεγάλο ρόλο στο συντονισμό και μικρό ρόλο στο να μιλάς. Αυτό πρέπει να γίνουν αυτές οι αλλαγές. Να προβληματιστούν, να μαζέψουν στοιχεία για να σου τα φέρουν. Δεν είναι δυνατόν τώρα εγώ στο πανεπιστήμιο ή στο σχολείο να μπαίνω μέσα και να αρχίζω να διαβάζω και μετά να ρωτάω μια ερώτηση. Δεν γίνεται έτσι. Ναι. Στα τελευταία πανεπιστήμια που δούλευα στην Αυστραλία ήταν τελείως ανάποδο γυρισμένη αυτή η διαδικασία. Ο δάσκαλος δεν έλεγε σχεδόν τίποτα, μόνο καθοδηγούσε και οι φοιτητές κάναν τις ασκήσεις που θα τους οδηγούσαν στη γνώση. Κάναμε ολόκληρο προγράμματα σπουδών που δεν υπήρχε καμία διάλεξη από τον καθηγητή online. Το μοντέλο τώρα είναι να βάζεις ένα βιντεάκι, 5-10 λεπτά κλπ. Στο δικό μας το πανεπιστήμιο δεν υπήρχε καμία διάλεξη από τον καθηγητή. Υπήρχαν όμως συνεχείς ασκήσεις και αλληλεπίδραση των φοιτητών μεταξύ τους και με τον καθηγητή. Μάλιστα. Δεν υπήρχε ούτε ένα βίντεο που να έλεγα εγώ το μάθημα. Δεν χρειάζεται. Μπορείς να το διαβάσεις πολύ καλύτερα μέσα από το βιβλίο και το εμπεδώσεις ακόμα καλύτερα αν κάνεις ασκήσεις. Mm-hmm. Αυτά εδώ ακόμα δεν τα έχουμε περάσει. Ας ελπίσουμε ότι ο Υπουργός Παιδείας θα βάλει έτσι έστω και κάποιους πόρους, γιατί δεν ευελπιστούμε ότι αυτό μπορεί να γίνει μέσα σε μια υπουργική θητεία. Θα περάσουν μάλλον και αρκετοί υπουργοί για να αλλάξουν, εκτός αν ζούμε στην Ελλάδα του θαύματος. Λοιπόν, να αλλάξουμε. Αρχές του νέου χρόνου πρέπει να αλλάξουμε, να εντοπίσουμε τι στραβό πάει στη ζωή μας, να πάρουμε χαρτί και μολύβι μας λες και να αρχίσουμε να σημειώνουμε βήμα-βήμα
πώς θα αντιμετωπίσουμε τα στραβά και πώς θα πετύχουμε τις επιθυμίες, τους στόχους δηλαδή. Οι επιθυμίες γίνονται στόχοι, είπες, αν τις βάλουμε πάνω σε ένα χρονοδιάγραμμα και πούμε τάδε μέρα, τάδε του μήνα ξεκινάω γυμναστήριο. Αλλιώς θα πηγαίνουμε τη Δευτέρα, κύριε, πώς το έλεγε, Πραξιτέλη, εκείνη η ελληνική κωμωδία, από Δευτέρας, κύριε. Ναι. Καλά. Νομίζω ότι κάναμε έτσι μια καλή βόλτα στα θέματα της αλλαγής. Απλά να θυμίσουμε ότι είναι σαν να κάνεις ένα. Να έχεις υδρώσει και να κάνεις ένα μπάνιο, καθαρίζεις, τι ωραία. Άντε πάμε. Αύριο όμως θα τα έχεις ξεχάσει. Και γι' αυτό λοιπόν καλό είναι να χρησιμοποιήσεις είτε κάποιο βιβλίο, είτε κάποια ιστοσελίδα, είτε κάποιον ειδικό, είτε κάποιον παρτενέρ, να πάρεις τη βοήθεια του κοινού, γιατί αυτά εδώ ξεχνιούνται. Είναι πεινάω, έφαγα, σε λίγο θα ξαναπεινάσω. Έτσι, άρα θέλει συνεχή, δεν είναι απλή αυτή η διαδικασία. Γίνεται, έχουμε τη συνταγή, αλλά δεν είναι ότι με αυτά που είπαμε εμείς τώρα, είτε άλλαξε. Ναι, καλά. Άλλωστε λένε ότι μετά από 24 ώρες σχεδόν ξεχνιούνται τα μισά, ίσως και παραπάνω από ό,τι έχεις ακούσει. Εγώ θα ήθελα να κλείσω θυμίζοντας αυτό που είπα στην αρχή. Ένα, το ότι το σκάβε, συνεχίσει και ασταμάτητη βελτίωση του εαυτού. Έτσι. Άρα λοιπόν, αν το χρόνο το χαμένο εγώ τον περάσω ακούγοντας μια ομιλία, έχω κερδίσει, θα αισθάνομαι πιο ωραία, θα αισθάνομαι πιο δυνατό και θα μάθω κιόλα πράγματα τα οποία μου χρειάζονται. Και δύο. Θα ήθελα να θυμίσω αυτό που ζήτησα από τα σχολεία και από όσους είναι σε τέτοιες θέσεις, αυτή την πρόκληση. Τι δεν μου αρέσει, να βάλουμε τα παιδιά, να βάλουμε έστω και εταιρείες, να βάλουμε εργαζόμενους. Τι δεν μου αρέσει, την πρόκληση, μια λίστα, μια ανταμοιβή στα καλύτερα βίντεο ή ιδέες, πώς θα μπορούσαμε να αλλάξουμε το τι μαστίχο πετάει ο άλλος κάτω κτλ. Και στη συνέχεια κάποιες εταιρείες, δηλαδή αυτό μπορούμε να το οργανώσουμε, τα έχω βάλει όλα στην ιστοσελίδα μου. Με μεγάλη χαρά θα βοηθήσω. Τα βήματα είναι 5 απλά βήματα. Αν κάποιος θέλει βοήθεια, θα χαρώ να το δουλέψουμε μαζί. Άγγελ Καταδαφίνε, σε ευχαριστούμε για αυτή την γοητευτική βόλτα στο στίβο, στην αρένα της αλλαγής. Θα τα ξαναπούμε. Καλή μας παρέα. Έχουμε μιλήσει για τους σαμουράι. Κονβανμπά Ακίρασαν. Τον χαιρέτησα. Μην είμαστε αγενείς. Έκανε τόσο δρόμο από την Ανατολή. Ήρθε εδώ να παρακολουθεί τις εκπομπές, να μας πει για τα ήθη και τα έθιμα εκεί της Ιαπωνίας των σαμουράι. Λοιπόν, έχουμε μιλήσει για τους σαμουράι. Και το έχουμε κάνει επειδή στο βιβλίο μου ο μοναχικός πολεμιστής δεν ήταν καθόλου μοναχικός τύπος. Ένα μυθιστόρημα. Κάποιες πτυχές του αναφέρονται στον πολιτισμό, στην εποχή των σαμουράι. Μιλήσαμε λοιπόν για τους σαμουράι, αλλά δεν μιλήσαμε για τις γκέισες. Επιτρέψε μου δύο κουβέντες να σας πω για τις γκέισες, οι οποίες εμφανίστηκαν περίπου τον 16ο με 17ο αιώνα στην Ιαπωνία. Γκέισα είναι από τις δύο λέξεις γκέι που σημαίνει πρόσωπο και σα που σημαίνει τέχνη. Γιατί οι γκέισες δεν ήταν οι πόρνες που πήγαιναν με όποιον πλήρωνε. Οι γκέισες είχαν μια ανώτερη πνευματική λειτουργία. Πρόσφεραν διασκέδαση και κυρίως πνευματώδη διασκέδαση. Οι γκέισες εκπαιδεύονταν από μικρά κοριτσάκια στο να έχουν μια κατάλληλη συμπεριφορά η οποία τις οδηγούσε στο να διασκεδάζουν και να ψυχαγωγούν τους άνδρες. Ήξεραν καλλιγραφία, ήξεραν την ανθοδετική τέχνη, η κιμπάνα, στα Ιαπωνέζικα, ήξεραν την τελετή του τσαγιού, τσανογιού, ήξεραν να παίζουν την τρίχορδη Ιαπωνέζικη κιθάρα, την σαμισέν, ήξεραν πώς να βάφονται. Το πρόσωπό τους ήταν σαν ένα αυγό, κατάλευκο, και μόνο κάποια κατακόκκινα χείλη ζωγραφίζονταν. Τα φρύδια τους ήταν ξυρισμένα και ζωγραφισμένα με ένα μολύβι. Δεν χαμογελούσαν ποτέ, γιατί έπρεπε να δέχονται αυτά που τους λένε οι άντρες χωρίς να εκφράζουν χαρά ή θλίψη ή βαριεστημάρα. Ξέραν να σερβίρουν το σάκε στους κουρασμένους σαμουράι και να τους ανακουφίζουν. Βέβαια, οι γκέισες δεν σημαίνει ότι δεν έκαναν έρωτα. Αυτόν που επιθυμούσαν, αυτό που ήθελαν, πήγαιναν μαζί του και έκαναν έρωτα μαζί του.
Δεν παντρεύονταν όμως. Μπορεί να έκαναν παιδιά, αλλά δεν παντρεύονταν. Από κοριτσάκια, σας είπα, 5-6 χρονών, πήγαιναν στα σπίτια των γκεϊσών, της Οκίγια, όπου κάτω από μια επίβλεψη μιας πιο ηλικιωμένης γκέισας, της Μάμα Σαν, αυτές τότε ήταν λέγονταν Μάικο οι μικρές μαθήτριες και μετά θα γίνουν τα Μάγκο, δηλαδή ανεβαίνουν στην ιεραρχία, μάθαιναν την τέχνη της γκέισας. Οι γκέισες όταν έπαιρναν λεφτά, γιατί όλες είχαν έναν προστάτη που πλήρωνε για τα ρούχα, πλήρωνε για τη διατροφή, πλήρωνε για τις υπηρεσίες. Αυτά τα χρήματα όμως δεν τα βάζαν στην τσέπη τους. Είχαν κοινόβιο και αυτά τα χρήματα πήγαιναν στην Οκίγια. Πήγαιναν στο σπίτι των γκεϊσών. Όταν λοιπόν πήγαιναν με έναν άντρα και αφού του πρόσφεραν την ευχαρίστηση και την χαρά που επιθυμούσε, έπαιρναν κάποια χρήματα που πήγαιναν στο κοινό ταμείο. Εκεί που έπαιρναν ένα αστρονομικό ποσό ήταν το μιζονάγκε. Δεν ξέρετε τι είναι το μιζονάγκε. Το μιζονάγκε είναι το ξεπαρθένεμα. Την πρώτη νύχτα ως γυναίκα την αφιέρωναν σε κάποιον πλούσιο σαμουράι, Ιαπωνέζο πλούσιο, ο οποίος έδινε ένα πολύ μεγάλο ποσό που περνούσε στο ταμείο. Αυτός, όπως σας είπα, αναλάμβανε να την ντύσει. Και δεν ήταν φθηνοπράχθηνο δουλειά το ντύσιμο μιας γκέισας. Τα ρούχα της γκέισας είναι πανάκριβα, εκείνο το κιμονό. Κόστισε πάρα πολλά χρήματα και όλο το από μέσα. Τα μαλλιά, τα κοσμήματα, ακόμα και τα θερινά ρούχα μιας γκέισας. Και υπήρχε συγκεκριμένη μέρα, προσέξτε αυτοί οι Ιαπωνέζοι, οι Γερμανοί της Ανατολής, πρόσι. Υπήρχε συγκεκριμένη μέρα του χρόνου που άλλαζαν τα ρούχα από χειμωνιάτικα σε καλοκαιρινά. Και τα καλοκαιρινά ρούχα, πιο λαφριά, ήταν και αυτά πανάκριβα. Δεν ήτανε πόρνες οι γκέισες. Ξεχώριζαν από τις πόρνες, από τη ζώνη τους πρώτα-πρώτα, την όμπη. Η όμπη, η ζώνη των γκέισων, ήταν δεμένη με έναν περίτεχνο τρόπο. Ενώ οι πόρνες είχαν τις ζώνες τους με έναν πολύ εύκολο κόμπο για να λύνεται και να μην καθυστερούν. Δέστε συμβολισμός στην λειτουργία των γκέισων. Έχουν γραφτεί βιβλία για τις γκέισες, έχουν παιχτεί και ταινίες. Εμείς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα ήθελα να σας καληνυχτήσω. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο στις 10 το βράδυ και την Τρίτη σε επανάληψη στις 4. Να έχετε μια καλή νύχτα. Χαίρετε, χαίρετε.